Ως βασικό θέμα της ημερήσιας διάταξης του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας το βράδυ της Δευτέρας ήταν ο ορισμός προέδρων και αντιπροέδρων στα νομικά πρόσωπα και τις επιχειρήσεις του Δήμου Καβάλας. Με τα μέλη ωστόσο του Δημοτικού Συμβουλίου μένουν έρμεα της ερμηνείας του σχετικού νόμου, δηλαδή του Κλισθένη, επί της διαδικασίας της σύστασης των διοικήσεων των νομικών προσώπων. Μάλιστα, αρκετοί εκ της αντιπολίτευσης επισήμαναν τα τρωτά σημεία του Κλισθένη αλλά και τις αλλαγές επί του νόμου, τις οποίες πρότεινε η νέα κυβέρνηση, σημεία τα οποία, όπως ανέφεραν, φάνηκαν από την πρώτη κιόλας συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας, με τον επικεφαλής του τόπου της ζωής μας, Μάκη Παπαδόπουλου, να ζητάει πρώτος την αναβολή του θέματος. Ξεκινήσαμε να ορίσουμε το Προεδρείο και να ξεκινήσουμε να ορίσουμε ο Δήμαρχος να ορίσει και πρόεδρο. Όμως, από την αρχή, πριν μερικές μέρες, το Δημοτικό Συμβούλιο, ο Δήμαρχος δεν εξάντλησε την νομοθεσία ώστε να δώσει το δικαίωμα να αποφασιστεί εδώ στο Σώμα ένας πρόεδρος με μια ευρύτερη συνένεση. Κατά τη διάρκεια της συγκεκριμένης συζήτησης έγινε γνωστό ότι αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καβάλας αναλαμβάνει πλέον και επίσημα ο πρώην Αντιδήμαρχος Οικονομικών Ηλίας Καλανταρίδης. Σήμερα το μεσημέρι στην Οικονομική Επιτροπή προτείνατε στον κύριο Καλανταρίδη να γίνει αντιδήμαρχος, αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής. Προς τιμήν σας. Κανένας δεν γνωρίζει όσο ο κύριος Καλανταρίδης αυτή τη στιγμή πώς λειτουργεί μια Οικονομική Επιτροπή. Σε ένα χρόνο τα στελέχη σας μπορεί να έχουν καλύτερες γνώσεις και να είναι αλλιώς τα πράγματα. Και βεβαίως αυτό επικοινώνησε μαζί μου ο κύριος Καλανταρίδης. Κάναμε και εμείς τη δική μας υπέρβαση, κύριε Μουριάδη, όπως κάνατε κι εσείς, και προχωρήσαμε και είπαμε εντάξει, να βοηθήσουμε. Η Οικονομική Επιτροπή είναι πολύ σοβαρή επιτροπή. Σας ζητώ, κύριε Δήμαρχε, να κάνετε την υπέρβασή σας. Τι να το κάνω εγώ να έχω πρόεδρο στη Δημοφέλεια ένα καθηγητή ΤΕΗ. Τίποτε δεν μου λέει. Μα είναι καθηγητής οικονομικής ανασυγκρότησης ή οτιδήποτε. Να σας θυμίσω ότι η Δημοφέλεια δεν είναι μια απλή επιχείρηση. Η Δημοφέλεια είναι δημοτική επιχείρηση κοινοφελούς χαρακτήρα. Επίσης, κατά τη διάρκεια συνέντευξης στην εκπομπή αναλυτής του Ένα Channel, ο Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Προστασίας Λεωνίδας Παπάς έκανε γνωστό πως δεν πρόκειται να υπάρξει κανένας πρόεδρος σε νομικό πρόσωπο του Δήμου Καβάλας από άλλη δημοτική παράταξη. Κατεξοχήν άνθρωπος που παίρνει στην εργασία ήταν κάτι για το οποίο δεν είχαμε καν εμείς ενημερωθεί. Ήταν μια δικιά του πρωτοβουλία του Δημάρχου, πολύ σωστή, σε σωστή κατεύθυνση. Και εδώ. Λοιπόν, συμφωνείτε ωστόσο. Ακριβώς. Όσοι θέλουν τη συνεργασία να το αποδείξουν έμπρακτα. Συνεργασία δεν σημαίνει μόνο αξίωμα ή δεν σημαίνει παίρνω θέση προέδρων στα νομικά πρόσωπα, αλλά αρνούμε αντιδημαρχίες. Συνεργασία σημαίνει ότι η Καβάλα έχει 5-10 σοβαρά ζητήματα, τα οποία είναι σε αποτελμάτωση εδώ και δεκαετίες. Να συμφωνήσουμε, να τα ψηφίσουμε και να τα στηρίξουμε όλοι μαζί και όπως ρητά ορίζει η αιτιολογική έκθεση νόμου. Ακούστε, αυτό το ενδεχόμενο σας το λέω απερίφραστα. Δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει. Το θέμα αναβλήθηκε για επόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας, ωστόσο παραμένει ακόμα άγνωστο αν θα βγει λευκός καπνός.